Κύριε Σοφιανέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτή την είδηση εντός εισαγωγικών της τελευταίας στιγμής, τελευταίας ώρας. Αναφέρομαι στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, σε όλα τα κόμματα, αφενός να δείξουν αυτοσυγκράτηση, αφετέρου να μεταβούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μαζί υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Πολυτεχνείο. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Είναι παραπάνω από 4 και απαγορεύονται. Μάλιστα. Ακούσαμε προηγουμένως το πολεμικό ανακοινωθέν. Ακούμε και βλέπουμε μια κυβέρνηση και ένα υπουργείο και έναν υπουργό να μετατρέπει σε ένα άβατο αστυνομοκρατούμενο το ευρύτερο κέντρο της πόλης μας με μέτρα τα οποία δεν πήρε αυτή η κυβέρνηση το καλοκαίρι όταν υποδεχόταν 4,5 εκατομμύρια τουρίστες γεμίζοντας την Ελλάδα σήμερα φέρετρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει τεράστιες εγκληματικές ευθύνες που διαχειρίστηκε τον COVID με βάση πάντα τα συμφέροντα των μεταφορικών εταιριών, των τουριστικών εταιριών, των ξενοδοχειακών μονάδων, αφήνοντας ακάλυπτους εργασιακούς χώρους να θερίζει ο κορονοϊός, όπως τα γυροκομεία και τα κέντρα προστασίας του ιδιωτικού τομέα της τρίτης ηλικίας. Χρησιμοποιεί λοιπόν τον COVID και νομίζει ότι ο γιορτασμός του Πολυτεχνείου με τον γιορτασμό του Πολυτεχνείου θα περάσει ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να ακολουθήσουμε παρά το να παρακολουθούμε αυτή την κυβέρνηση να διαχειρίζεται με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο την πανδημία, μεταφέροντας τεράστια βάρη στις πλάτες του ελληνικού λαού, αποκλείοντας με δική της ευθύνη τόσες μέρες και πόσες ακόμα τον ελληνικό λαό από οποιαδήποτε κοινωνική λειτουργία. Κύριε Σοφιανέ, συνεπώς η απάντησή σας είναι ότι δεν θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα του κύριου Μητσοτάκη, το οποίο κάποιος θα μπορούσε να ερμηνεύσει ως κάλεσμα υπέρβασης και συνένεσης εν μέσω της πανδημίας. Η υπέρβαση που πρέπει να γίνει είναι να ακουστεί το μήνυμα το οποίο υποδηλώνεται με χιλιάδες υπογραφές που στηρίζουν οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, του ΜΕΡΑ25, να αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη απόφαση η οποία μετατρέπει όλη την Ελλάδα και όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας. Αναφέρεστε συγκεκριμένα στην απαγόρευση των συναθρήσεων άνω των 4 ατόμων. Άνω των 3. Και 4 θεωρείται υπέρβαση και στους 4 έχεις 3.300 ευρώ πρόστιμο. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν που παίρνει αυτό το πρωτοφανές μέτρο, το οποίο αποτελεί ένα ακόμα μνημείο αυταρχισμού σε μια πολιτική που εν μέσω κορονοϊού, εν μέσω αυτών των συνεπειών φέρνει νομοσχέδια για να περάσει τους εργαζόμενους στη δεκάωρη εργασία, θεωρώντας ότι δεν θα υπάρχει αντίλογος, ότι δεν θα υπάρχει αντιπολίτευση. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα αυστηρή τήρηση των μέτρων υγείας, γιατί έχουμε υποχρέωση στον εαυτό μας και στους συνανθρώπους μας, αλλά και τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή και αυτή τη φωνή θα την αναδείξουν και στις αυριανές συμβολικές κινήσεις που θα γίνουν για να τιμηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Κύριε Σοφιανέ, θα μου επιτρέψετε τώρα να κάνω για λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Ο αρχηγός της Ελλάς προχώρησε σε απαγόρευση συνάθρησης άνω των 3 ατόμων. Την επαύριο της ανακοίνωσης στον επικεφαλής του γραμματέα του ΚΚΕ και Δημήτρη Κουτσούμπα και του ΜΕΡΑ25 του κ. Βαρουφάκη ότι θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Πολυτεχνείο, ενώ είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται εντός εισαγωγικών, να το βάλω, δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε το συγχρονισμό και το συνωστισμό. Θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να υποστηρίξει, αν αντιστρέψουμε την εικόνα ή την ανάγνωση, ότι η απόφαση της κυβέρνησης επί το αυστηρότερο επήλθε μετά την ανακοίνωση για πραγματοποίηση συγκεντρώσεων και πραγματοποίηση πορείας. Η κυβέρνηση, επιτρέψτε μου να πω, επέλεξε το Πολυτεχνείο για να αναμετρηθεί με τα δημοκρατικά δικαιώματα του λαού μας. Δεν της φτάνει η οικονομική πίεση στην οποία βρίσκεται η πλειοψηφία του λαού μας σαν συνέπεια των πολιτικών της. Θέλει να επιχειρήσει κυριολεκτικά μια καρατόμηση δημοκρατικών και συνταγματικών με βάση την ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αλλά και αρκετών συνταγματολόγων και συνταγματικών δικαιωμάτων. Δεν απαγόρευσε μόνο την πορεία στο Πολυτεχνείο. Απαγορεύει σε όλη την επικράτεια οποιαδήποτε συνάθρηση άνω των 3 ατόμων. Αν λοιπόν έμενε στο ζήτημα της πορείας, την απαγόρευση της πορείας, η αντίδρασή σας θα ήταν τόσο σφοδρή, κύριε Σοφιανέ, και τελικά θα την πραγματοποιήσετε αύριο την πορεία? Σας ξαναλέω, εμείς λοιπόν σήμερα ζητάμε μαζί και με άλλους να αποσυρθεί αυτή η απαράδεκτη απόφαση, η οποία από πολλούς πλέον κρίνεται και αντισυνταγματική, και από την άλλη η κυβέρνηση να αφήσει την επίδειξη πυγμής
η κυβέρνηση όχι μόνο να άρει αυτό το μέτρο το απαράδεκτο που πήρε, αλλά κυριολεκτικά το Πολυτεχνείο μπορεί να γιορταστεί παίρνοντας υπόψη όλα τα μέτρα και όλα όσα λένε και η Επιτροπή, αν θέλετε, των υγειονομικών, η οποία είναι φορτισμένη με αυτές τις αποφάσεις. Ως εκ τούτου αντιλαμβάνομαι ότι θα πραγματοποιήσετε την πορεία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα, κύριε Σόφιανε. Ναι, αυτό το έχουμε δηλώσει νομίζω από την αρχή. Σας ρωτώ για να είναι ξεκάθαρο. Θα γίνει προσπάθεια να εκφραστεί στους δρόμους της Αθήνας, σε αυτήν τη διαδρομή, στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, που έχει συγκεκριμένο συμβολισμό, και πιθανόν να μην θέλουν αυτή την πορεία και να παίρνουν αυτά τα μέτρα για να μην χαλάσουν και την καρδιά των φίλων τους των Αμερικάνων. Αυτή όμως τους τη χάλασε με την έκθεση προχθές του State Department, που αναγνωρίζει τις αξιώσεις της Τουρκίας. Παρόλα αυτά, η πορεία με αυτό που συμβολίζει και με δεδομένο ότι μιλάμε πλέον σε μια άλλη κατάσταση, μιλάμε σε συνθήκες πανδημίας, αυτές τις συνθήκες μπορεί να τις στηρίσει, μπορεί να τις πάρει υπόψη, γιατί αφορά τη ζωή μας και τη ζωή των συνανθρώπων μας και το οργανωμένο λαϊκό κίνημα. Και εδώ πρέπει να προσθέσω ότι ο υγειονομικός αντίκτυπος, κύριε Σοφιανέ, δεν κάνει διακρίσεις από όπου και αν προέρχονται οι κινητοποιήσεις. Αυτό... Ό,τι πρόσημο και να έχουν, οι επιπτώσεις είναι οι ίδιες. Πρέπει να σταθμίσουμε τα νέα δεδομένα. Βεβαίως. Είναι κάποιοι οι οποίοι αναρωτιούνται, σας ομολογώ, ότι για παράδειγμα το ΚΚΕ ή το ΜΕΡΑ25 δεν συνυπολογίζουν, δεν σταθμίζουν τα νέα πια δεδομένα, τα οποία είναι θλιβερά και εξόχως ανησυχητικά. Χθες ανακοινώθηκαν δυστυχώς 71 νεκροί. Ένας νεκρό από κορονοϊό κάθε 20 λεπτά στην Ελλάδα. Και για αυτούς τους νεκρούς έχει ευθύνη μια πολιτική που διαχειρίστηκε και με την υπομονή του λαού μας από μηδενικά κρούσματα μέσα στον Αύγουστο θέργεψαν, γιατί άνοιξε τις πόρτες στο τουριστικό κεφάλαιο. Είναι το «πέσαμε έξω» που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Μάλιστα. Είναι αυτά που αναγνωρίζουν σήμερα. Η Υγειονομική Επιτροπή επίσης λέει ότι με 2 μέτρα απόσταση και φορώντας μάσκα μπορούμε να περπατάμε στους δρόμους της Αθήνας. Κάνω λάθος σε αυτό? Όχι, δεν κάνετε λάθος. Ωραία, μπορούμε λοιπόν με 2 μέτρα απόσταση και φορώντας τη μάσκα μας και με αντισηπτικό στα χέρια να περπατάμε σε αυτή την πόλη και να διαδηλώνουμε κιόλας. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμη, επειδή βρίσκω την ευκαιρία να σας ρωτήσω εν ώψη του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου. Πώς θα προσέλθει η Λαϊκή Συσπήρωση? Είναι το επιτάπητο, στήθεται το τεχνικό πρόγραμμα για το 2021 και ο Μεγάλος Περίπατος. Θα θέσετε κάτι εκτός ημερησίας διατάξεως? Πρώτα απ' όλα, τα ζητήματα της απαγόρευσης που αφορούν το κέντρο της πόλης θα μπουν στη συζήτηση. Α, θα τα θέσετε. Και θεωρώ ότι θα μπουν και από τις άλλες παρατάξεις. Από εκεί και πέρα, μιλώντας και για το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και για μια σειρά άλλα ζητήματα που μπαίνουν στην ημερήσια διάταξη, θεωρούμε ότι δεν βγάζει συμπεράσματα η διοίκηση του κ. Μπακογιάννη, επιμένει στην υλοποίηση ενός περιπάτου ταλαιπωρίας των Αθηναίων, το οποίο ένα πλάνο το οποίο έχει αποτύχει, το οποίο αν θέλετε με εκπτώσεις συνεχίζει να παραπέει στο κέντρο της Αθήνας, και παρόλα αυτά όχι μόνο συνεχίζει στην υλοποίηση αυτού του έργου, αλλά και δαπανά πάνω από 900.000 ευρώ αυτούς τους καιρούς για το χριστουγεννιάτικο φωτισμό της Αθήνας εν μέσω COVID. Κύριε Σοφιανέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ.